Καλημερίζω την κυρία Γαϊτάνου, Αναστασία Γαϊτάνου, η οποία είναι πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Ξεναγών, διότι ξεναγοί λένε όχι στην υποβάθμιση του Έλληνα ξεναγού, διότι το θέμα αυτό συζητείται και όλο συζητείται το τελευταίο διάστημα, και θα μας δώσει εκείνη τα νεότερα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μετά την τελευταία φορά που τα είπαμε εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Καλημέρα σας, κυρία Γαϊτάνου. Καλημέρα. Λοιπόν, ποια είναι τα νεότερα? Λοιπόν, όντως συζητείτε και συζητείτε, πολύ το δίκιο έχετε. Λοιπόν, έχουν γίνει ήδη δύο συζητήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας που ασχολήθηκε με το νομοσχέδιο. Έγινε και η συζήτηση με τους εξοκοινοβουλευτικούς φορείς, δηλαδή με όλους αυτούς τους φορείς που αφορά το νομοσχέδιο, οι οποίοι δεν είναι μες στη Βουλή. Κληθήκαμε λοιπόν και εμείς, όλοι είπαμε τα θέματά μας, έγινε μια συζήτηση μέσα στη Βουλή και τώρα περιμένουμε τις τροπολογίες. Μάλλον σήμερα θα κατατεθεί αυτή που έχει να κάνει με εμάς. Περιμένουμε να δούμε τι θα έχει αλλάξει, τι όχι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού σχετικά με τις αλλαγές. Η βασική αλλαγή που επιθυμούμε και περιμένουμε να τη δούμε έχει να κάνει με τον ορισμό του ξεναγού. Τι ακριβώς είναι ένας ξεναγός, ποια είναι η δουλειά του, τι κάνει, ποιος είναι ο ορισμός του ξεναγήν και ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να δώσει δικαίωμα, ίσως που είναι ο πιο κατάλληλος να δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες αφορούν όλους τους τομείς της χώρας, καθώς μια χώρα αποτελείται από το σύνολο της πολιτιστικής της κληρονομιάς και το σήμερα. Οπότε αυτό περιμένουμε. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα μέσα στο νομοσχέδιο όσον αφορά πάντα το κομμάτι που αφορά εμάς τους ξεναγούς, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο που αφορά πάρα πολλές πτυχές του τουριστικού προϊόντος, όχι μόνο εμάς. Το Υπουργείο μιλά για εξυγχρονισμό. Έχετε την καλοσύνη να εξηγήσετε τι είναι αυτό που σας προκάλεσε μέσα σε αυτό τον ξεναγό και τον εξυγχρονισμό, και γιατί εσείς επαναλαμβάνετε και λέτε τι είναι ξεναγός, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ξεναγού, τι περιλαμβάνει το επαγγελμά μας? Έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε. Να ξεκινήσω από τη συνηθισμένη παρανόηση. Δύο είναι οι βασικές παρανοήσεις. Πολλές φορές όταν λέω κάπου ότι είμαι ξεναγός, οι ερωτήσεις είναι πω σε ποιες χώρες έχεις πάει ή έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Αυτό δεν ισχύει, αυτό είναι άλλο επάγγελμα, είναι τουριστικός αρχηγός. Εμείς ξεναγούμε μόνο μέσα στη χώρα μας, μόνο μέσα στην Ελλάδα, πουθενά αλλού, ως ξεναγή πάντα. Και επίσης η δεύτερη παρανόηση είναι ότι ο ξεναγός δεν κάθεται έξω από ένα χώρο να ξεναγήσει μόνο ένα μνημείο ή μόνο ένα μουσείο. Δηλαδή, ας πάρουμε την Κρήτη, ένας ξεναγός δεν ξεναγεί μόνο την Κνωσό και τίποτα άλλο, ή μόνο το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ηράκλειο και τίποτα άλλο. Ξεναγεί το σύνολο της χώρας, δηλαδή και τη διαδρομή για να πας σε ένα μνημείο ή ένα μουσείο, αλλά τις περισσότερες φορές οι διαδρομές, οι εκδρομές μάλλον, είναι μεγαλύτερες. Μπορεί να είναι μίας ημέρας, αλλά πάρα πολλές φορές είναι πολλών ημερών. Δηλαδή εγώ μπορεί να έχω το γκρουπ για 5, 10, 15 ή και 18 μέρες μέσα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορεί να τους ξεναγώ μόνο σε μία συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας. Μπορεί να είναι το tour να είναι μόνο Κρήτη, μια εβδομάδα mm-hmm. Κρήτη. Μπορεί να είναι 15 μέρες Κυκλάδες. Μπορεί να είναι μόνο Πελοπόννησο. Είναι, κυρία Γαϊτάνου, εκδρομές, είναι εκδρομές οι οποίες κλείνονται από τους tour operators ή τα γραφεία του εξωτερικού με τα δικά σας τα γραφεία, έτσι? Ναι, συνήθως είναι μέσω ελληνικού γραφείου. Κάποιες φορές όμως είναι και απευθείας mm-hmm. από το γραφείο του εξωτερικού. Διότι αν το γραφείο του εξωτερικού είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι σε τρίτη χώρα, έχει δικαίωμα να το κλείσει και μόνο του, αν θέλει. Αν είναι τρίτης χώρας, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει κανονικά βάσει νομοθεσίας να συνεργάζεται οπωσδήποτε με ελληνικό γραφείο. Αλλά και πολλά της δεύτερων χωρών, δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτιμούν να συνεργαστούν με ελληνικά πρακτορία, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Όπως και να το κάνουμε, αυτός που ζει στη χώρα στην οποία εργάζεται, ξέρει καλύτερα. Έτσι και έχει και άλλες διασυνδέσεις με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με το τουριστικό προϊόν. Άρα πολύ πιο εύκολο. Γιατί το λέτε αυτό? Μισό λεπτό. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι δυνατόν να σας φέρει κάποιον ο οποίος έρχεται, ας πούμε, από το εξωτερικό μαζί με ένα γκρουπ και θα είναι εκείνος ο οποίος θα ξεναγεί? Όχι. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όχι.
Έτσι, αν και αν γίνουν οι αλλαγές που επιθυμούμε, θα παραμείνει αυτό το όχι. Έτσι όμως όπως κατατέθηκε αρχικά το νομοσχέδιο, έδινε αυτή τη δυνατότητα. Και όχι μόνο σε αυτόν που θα ερχόταν απ' έξω, αλλά σε οποιονδήποτε. Εκτός βέβαια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, αλλά παντού αλλού. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Κάνεις ένα walking tour, δηλαδή ένα περιπατητικό tour μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν θα περάσεις από τα Λιοντάρια, δεν θα περάσεις από τον Άγιο Πίτο, δεν θα περάσεις από τη Λότζια, δεν θα πεις για την ιστορία, δεν θα περάσεις από τα τείχη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το να περπατήσεις μέσα σε μια πόλη δεν είναι απλά ότι εντάξει δεν είμαι μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν χρειάζεται ξαναγός, μπορεί να τα πει ο καθένας. Κάθε μέρος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της χώρας και ένα κομμάτι του πολιτισμού της χώρας και τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορείς να αποκόψεις τη Λότζη, ας πούμε, και να πεις εδώ μέσα θα μου την εξηγήσει ξεναγός γιατί είναι ιστορικό κομμάτι, αλλά απ' έξω τον πεζόδρομο δεν χρειάζεται, θα το πει κάποιος άλλος. Είναι χαζό αυτό το πράγμα, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Και επίσης, πέρα από το γεγονός που μπορούσε ο καθένας, να σκεφτούμε και λίγο και τι γκρουπα έρχονται από πού και ποιες είναι και οι χώρες με τις οποίες συνορεύουμε. Τι να πω, και εκεί δηλαδή έχουμε κάποια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με παράνομες ξεναγήσεις. Είναι ένα θέμα η έλεγχη. Γιατί για να μπορέσεις να διασφαλίσεις την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, πρέπει να επενδύσεις στη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θέλουμε να καπλίσουμε κάποιον, αλλά θέλουμε αυτός που θα έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τη χώρα στους ξένους να έχει μια κατάρτιση. Να υπάρχει ένας κρατικός έλεγχος. Μα μισό λεπτό. Κυρία Γαϊτάνου, σε κάθε φράση σας, ξέρετε, αντιλαμβάνομαι από τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιείτε ότι τα ευτράπελα δεν θέλετε απλά να τα προλάβετε, αλλά τα ζείτε τα ευτράπελα. Όταν λέτε με τις χώρες που συνορεύουμε το τι γίνεται και ποιος παράνομα μπορεί να ξεναγεί. Μπορεί να έρθει δηλαδή κάποιος από τα Βαλκάνια αυτή την ώρα παράνομα και να ξεναγεί, το έχετε αντιμετωπίσει? Από την Τουρκία να έρχονται Τούρκοι οι οποίοι ξεναγούν στην Ελλάδα? Να σας πω ένα που έγινε προχθές. Πρόσφατο μου το είπε τυρκόφωνη συνάδελφος, έχει ανέβει στην Ακρόπολη με το γκρουπ και πάει να ξεναγεί στον Παρθενώνα. Και της απαντάει το τουρκικό γκρουπ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πες μας για τη ζωή του Ατατούρκ. Και λέει, τι σχέση έχει η ζωή του Ατατούρκ πρώτον στην Αθήνα και δεύτερον μέσα στην Ακρόπολη? Απάντηση. Προηγούμενος ξεναγός μας έτσι έκανε. Που δεν ήταν ξεναγός, ήταν ο Τούρκος αρχηγός. Σας λέω ένα παράδειγμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι Τούρκοι αρχηγοί είναι το ίδιο. Μάλιστα. Σαφώς δεν θέλουμε να βάλουμε ένα σακί. Σύμφωνοι. Ναι. Απλά λείπουν οι δικλείδες ασφαλείας. Τελεία. Για να ξεκινήσουμε από εκεί δηλαδή. Και αυτό ήθελα να πω, ότι η ποιότητα πάντα σε οτιδήποτε προσφέρει κανείς εξαρτάται πρώτον από τη σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση. Και δεύτερον, να πάει ένα σωστό έλεγχο. Τι να το κάνεις αν έχεις μια νομοθεσία που θεωρητικά σε προστατεύει, αλλά στην πραγματικότητα κανένας δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Ωραία. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Επειδή ο καθένας από εμάς δεν έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε τίποτα περισσότερο από όλα αυτά τα οποία εσείς κάνετε στο δικό σας το επάγγελμα, να κάνει τον ξεναγό, εκτός και αν θέλει να κάνει κάποια αρπαχτή. Συγγνώμη που το λέω, να τα οικονομήσει και τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι το Υπουργείο, σε αυτή την τροπολογία η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και έχει να κάνει τουλάχιστον με το δικό σας το επάγγελμα, να έχει εισάγει μέσα ή να έχει προσθέσει μέσα όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε εκείνοι οι οποίοι έρχονται ως επισκέπτες στη χώρα μας να παίρνουν τις σωστές τις γνώσεις, τις σωστές τις πληροφορίες, και όχι ένας ο οποίος ενδεχόμενα να μην θέλει να πληρώσει σαν γραφείο ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να είναι αρχηγός κλπ. Κλπ, να πάει είτε στον Παρθενώνα είτε στην Γνωσό και να μιλάει για τον Κεμάλ Ατατούρκ, έτσι. Ένα παράδειγμα. Αλλά ως παράδειγμα, αλλά είναι ενδεικτικό. Είναι και διάφορα άλλα. Δηλαδή, το τι έχουμε ακούσει κατά καιρούς, τέλος πάντων, τι να πω. Ελπίζουμε, όντως, δηλαδή, αυτό που περιμένουμε κατά βάση είναι να δούμε την αναδιατύπωση του ορισμού. Το ποιος είναι ξεναγός και ποιος επιτρέπεται βάσει ποιων προϋποθέσεων να κάνει τι. Μετά τις συνομιλίες βέβαια που είχαμε με το Υπουργείο, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση
να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Βέβαια, πάντα περιμένουμε να το δούμε κιόλας, έτσι εννοείται. Και μετά μας είπαν βέβαια ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να δούμε και όλα τα υπόλοιπα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τους ελέγχους και την εποπτεία εμπλέκεται και άλλο Υπουργείο μέσα. Δηλαδή δεν είναι μόνο αμυγός του τουρισμού θέμα, είναι και της προστασίας του πολίτη. Ή όσον αφορά κάποια θέματα γραφειοκρατικά κυρίως που έχουμε πρακτικά με την... με το Υπουργείο Εργασίας, με το πώς ακριβώς γίνονται οι πληρωμές, πόσο εφαίνονται στο εργάνι, σε αυτά. Εκεί και αυτά θα συζητηθούν σε δεύτερο χρόνο. Αλλά, ας περιπτώσει, αυτό που ήταν σημαντικό νομίζω ήταν ότι είδαμε πως υπήρχε μία πρόθεση να βρεθεί λύση. Κυρία Γαϊτάνο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν είμαστε στο 2024, όταν μιλάμε για τον τουρισμό που είναι η ναυαρχίδα μας, όταν μιλάμε για τρελά έσοδα, όταν μιλάμε για χρυσές χρονιές που η μία συναγωνίζεται την προηγούμενη σε ποσοστά, σε κέρδη ή οτιδήποτε άλλο, ναι, όταν οι αναφορές γίνονται σε αυτό το επίπεδο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, από το ΝΕΟΤΗ, οτιδήποτε άλλο, τις περιφέρειες, ναι, αν θέλετε, τις δημοτικές αρχές, τους φορείς, να μην έχουν εξασφαλιστεί τα αυτονόητα, γιατί για τα αυτονόητα μιλάτε, τα οποία είναι στον αέρα. Εμείς σαν κλάδος, επειδή το ζούμε αυτό, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις μία εντύπωση για το πώς είναι αυτή η δουλειά και είναι τελείως διαφορετικό να τη ζεις από μέσα, όπως και κάθε δουλειά βέβαια. Γιατί όλοι έχουμε μία εντύπωση, αλλά όταν μπαίνεις μέσα και συνειδητοποιείς πώς είναι τα πράγματα, αλλάζει αυτή η εντύπωση πλήρως. Οπότε και εμείς τα θεωρούμε λοιπόν, λόγω του ότι βρισκόμαστε μέσα αυτή τη δουλειά, αυτονόητα. Και βλέπουμε επίσης το γεγονός ότι όσο ανεβαίνει ο τουρισμός και ο κόσμος γενικά πολλοί θεωρούν ότι είναι εντός εισαγωγικών ένα εύκολο χρήμα, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά, αλλά μπορείς εντός εισαγωγικών πάλι να αρμέξεις τον τουρίστα. Γιατί κακά τα ψέματα, σε κάθε τομέα και σε κάθε κλάδο υπάρχει όλη η γκάμα επαγγελματιών και επαγγελματιών εντός εισαγωγικών παντού. Άρα όσο κανείς έχει αυτή την αίσθηση, βλέπουμε μέσα στον κλάδο μας αλεξιπτωτιστές, εμείς έτσι τους λέμε. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι μπήκανε μέσα, που συνήθως δεν έχουν και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν τις πληρούν, άρα συνήθως παρανομούν, ακριβώς για να βγάλουν γρήγορα χρήματα χωρίς να ζοριστούν. Εγώ να σας πω ότι υπήρχε πριν χρόνια, κατέβηκε ευτυχώς, διαφήμιση ταξιτζή, ο οποίος ξεναγεί στην Αθήνα, που δεν είναι ένας και δύο, άπειροι ταξιτζίδες και ιδιοκτήτες από βαν και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, ο οποίος έλεγε και όλος ευθασός στο ίντερνετ, έχω δουλέψει με τους καλύτερους ξεναγούς, τα έχω μάθει πολύ καλά, αλλά δεν να σας τα πω, με μισή τιμή. Είναι τραγικό να τι συμβαίνει κάποιες φορές. Ωραία. Εσείς καλείτε από τη δική σας την πλευρά τη Βουλή των Ελλήνων να σταθεί αερογός σε αυτή την προάσπιση, ναι, της εικόνας και του προσώπου της Ελλάδας στους επισκέπτες της. Είναι το αυτονόητο. Λυπάμαι που καλείστε να το ζητήσετε, ναι, για άλλη μια φορά και που δεν έχει ληφθεί μέρημνα για όλο αυτό, κυρία Γαϊτάνο. Το βασικό είναι έστω και τώρα να εισακουστούμε αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα τελευταίο μόνο. Στη Γερμανία, που δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένο το επάγγελμα, δηλαδή θεωρητικά μπορεί ο καθένας να μιλήσει όπου θέλει. Παρ' όλα αυτά, σωματεία ξεναγών εκεί, όχι παντού βέβαια, αλλά σε πολλά μέρη, σε συνεργασία με το Δήμο ή με την περιφέρεια, δεν αφήνουν κανέναν να μιλήσει στο ιστορικό κέντρο, στα μουσεία ούτως ή άλλως δεν. Διότι έχουν συνειδητοποιήσει, παρόλο που δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένο, ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον όποιον να είναι, κυριολεκτικά τον όποιον να είναι, να μιλάει για τη χώρα σου. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Να το σκεφτούν αυτοί που πρέπει και δεν έχουν λύσει τα αυτονόητα. Πραγματικά πρέπει να το σκεφτούν. Δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Ας το σκεφτούν, μιας που εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο και κυρίως αυτή η τροπολογία που αφορά εσάς και πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις. Ναι, μας είπαν ότι σήμερα θα εισαχθεί. Θα δούμε. Βέβαια, την Πέμπτη πηγαίνει στην Ολομέλεια. Νομοσχέδιο, μάλιστα, θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαϊτάνου. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.